Καλημέρα. Καλημέρα. Σε πατήριο, για να ζητήσω μια φάση. Θα δείτε τη διοίκηση. Θα θέλαμε να δείτε και το σωματείο αυτή τη φορά. Την άλλη φορά δεν μας δείχνει. Θα περιμένουμε προβλήματα. Ήρθε σε μια επίσκεψη αστραπή, σε μια επίσκεψη χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν. Την τελευταία στιγμή το αντιληφθήκαμε σαν σωματείο και έτσι μια αντιπροσωπεία από το σωματείο μετά από ιδιαίτερη προσπάθεια, γιατί δεν είχε και καμία ιδιαίτερη διάθεση να μας συναντήσει, αλλά μετά και από αρκετή πίεση τελικά μας δέχτηκε στο πόδι, όχι σε μια αίθουσα, όρθιοι σε ένα διάδρομο. Παρ' όλα αυτά, το σωματείο είχε την ευκαιρία να θίξει τα χοντρά ζητήματα που έχουμε σαν νοσοκομείο. Το ένα είναι η φοβερή έλλειψη προσωπικού, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλές συνταξιοδοτήσεις. Τους τρεις τελευταίους χειμώνες της πανδημίας έφυγαν πάνω από 170 άτομα. Αν προσθέσουμε σε αυτό και τις 153 αναστολές, καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση του νοσοκομείου από την έλλειψη του προσωπικού. Επίσης, υπογράμμισε ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε ούτε μία προκήρυξη η οποία να προχώρησε και να υλοποιήθηκε μέσα σε αυτά τα χρόνια της πανδημίας. Ολοκληρώθηκαν κάποιες παλιές, ήρθε επικουρικό προσωπικό, το οποίο επικουρικό προσωπικό ούτε εκπαιδευμένο ήταν, ούτε την δυνατότητα είχε να ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες. Επίσης, έθιξε το ζήτημα της φοβερής κόπωσης των συναδέλφων. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι και από το πρώτο ακόμα κύμα νόσησαν και έχουν τώρα μια post-COVID κατάσταση πολύ σοβαρή. Αναγκαστικά έχουν αναρωτικές, έχουν προβλήματα μετά την αποθεραπεία τους. Ζητήσαμε λοιπόν πέρα από προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να μονιμοποιηθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα με επισφαλείς μορφές εργασίας στο νοσοκομείο μας, να έρθουν και οι ανεμβολίαστοι, έστω και κάνοντας κάθε μέρα ένα μοριακό τεστ, ούτως ώστε να πάρουμε μια ανάσα. Επίσης, ένα άλλο θέμα που θίξαμε είναι ότι αυτή η τέτοια η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα δώσει μισό δώρο τα Χριστούγεννα στους υγειονομικούς, μην καταλήξει και καταντήσει και αυτό στην κατάσταση που έγινε με το επίδομα Νιάρχος πριν από 2 χρόνια, που τσακωνόμασταν για το ποιος το δικαιούται ο καθαριστής που καθαρίζει τη ΜΕΘ, COVID, δεν το δικαιούται, ο τραπεζοκόμος το δικαιούται, και να γίνει και, δηλαδή, εκεί που είναι εξπέρι η κυβέρνηση, στο διχασμό δηλαδή των εργαζομένων, έκανε ένα δίπολο εμβολιασμένοι ανεμβολίαστοι, μην κάνει και άλλο δίπολο, πήραμε δώρο, δεν πήραμε δώρο. Τα άκουσε όλα αυτά και σε όλα αυτά έλεγε ότι ενημερώθηκα από τη διοίκηση, γιατί είχε προηγηθεί βεβαίως η συνάντηση με τη διοίκηση. Ξεμάνει όταν υπόθηκε η σκέψη ότι έχουμε την αίσθηση ότι τσουλάμε αυτό το χειμώνα, όποιος είναι να πεθάνει να πεθάνει, όποιος είναι να αρρωστήσει να αρρωστήσει, και μετά στη συνέχεια να έχουμε ένα άδειο εσύ έτσι που να μπορούμε να το κουμαντάρουμε και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, αφού δεν θα έχει μόνιμο προσωπικό. Η ίδια πάνω σε αυτό εξεμάνει και είπε ότι μετά τη λήξη της πανδημίας, ότι είμαστε τώρα σε κατάσταση πολέμου, μετά τη λήξη της πανδημίας θα φανεί και όλη η βαρύγδουπη τέλος πάντων οργάνωση του ΕΣΥ έτσι όπως τη φαντάζεται η κυβέρνησή της. Χορτάσαμε από τα ΘΑ, χορτάσαμε από τα χειροκροτήματα. Εκείνο που βλέπουμε είναι το διαρκές φιλορόημα του ΕΣΥ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που έθιξε η γραμματέας, η αναπληρώτρια γραμματέας του σωματείου, για αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους, που γιατί δεν πάβουμε να έχουμε προβλήματα υγείας και άλλα και σοβαρά αυτό το διάστημα. Μπορεί να σας πει και η ίδια το περιστατικό που διαδραματίστηκε μέσα στο ίδιο μας το νοσοκομείο και το οποίο μεταφέρθηκε και στην κυρία Γκάγκα, το οποίο θα το λάβει και αυτό υπόψη της. Και τεμεριζέτε τι ακριβώς συνέβη? Να πω ότι πρώτα ότι είναι και για γέλια και για κλάματα,
πριν πάω στο περιστατικό, το γεγονός ότι πρέπει να γίνουμε detective ή commandos για να μπορέσουμε να έχουμε μια πεντάλεπτη συνάντηση με την Υφυπουργό Υγείας ή με τον όποιο αρμόδιο έρχεται εδώ, και αυτό συμβολικά έχει μια αξία που χρειάζεται να βγάλουμε συμπεράσματα, σαν να οι εργαζόμενοι είμαστε οι εχθροί. Ένιωσα ότι σαν να εμείς ήμασταν οι φιλοξενούμενοι. Δεν είμαστε οι φιλοξενούμενοι. Αυτοί είναι που έρχονται στο νοσοκομείο και εμείς που βγάζουμε τη δουλειά του νοσοκομείου. Να πάω όμως στο περιστατικό. Αυτό έτσι ήθελα απλώς να το πω. Εντοπίσαμε τις τραγικές ελλείψεις και για να αποδείξουμε του λόγου του αληθές, τι πιο αποκαλυπτικό, ένα είναι πρώτον, ότι της είπαμε ότι κλείσατε την ψυχιατρική για να πάρετε τους 8 νοσηλευτές. Γιατί κατά τα άλλα μπορούσε να λειτουργήσει το τμήμα νοσηλείας ψυχιατρικής. Και δεύτερον, για να δείξουμε ότι δεν έχουν καμία απολύτως πρόσβαση οι άνθρωποι στα νοσοκομεία άλλης νόσου, που έχουν άλλη νόσο, μία καθαρίστριά μας πριν από 10 μέρες είχε ένα εργατικό ατύχημα. Έπεσε την ώρα που καθάριζε η γυναίκα και έσπασε το χέρι της σε 3 σημεία. Και της εξήγησα ότι χρειάζεται να περάσουν 8 μέρες για να χειρουργηθεί, και αφού έφτιασε αίμα ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας να προσπαθεί να βρει τρόπο να λειτουργήσει ένα χειρουργείο κάπως για να χειρουργηθεί η καθαρίστρια. Αυτό αποδεικνύει και τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν και το τι υπηρεσίες μπορούμε να προσφέρουμε. Επίσης, φάνηκε τελικά ότι από τις απαντήσεις που έδωσε, ή μάλλον από τις μη απαντήσεις, γιατί στην ουσία ήθελε να μας ξεφορτωθεί, ήμασταν ένα εμπόδιο σε αυτά τα προβλήματα που βάζαμε, ότι αυτά τα αιτήματα που έχουμε σαν εργαζόμενοι δεν χωράνε στο νέο εσύ που ψήφισε και υλοποιεί η κυβέρνηση σήμερα.